πάμε τώρα να δούμε το θέμα για την τριχόπτωση. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Σήμερα θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Μαζί μας η δόκτωρα Αμαλία Τσατούρα, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και επιστημονική διευθύντρια της Cosmetic Derma Medicine. Καλή σας μέρα, κυρία Τσατούρα. Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την τριχόπτωση σήμερα, που είναι ένα θέμα το οποίο κάποιους τους μπερδεύει, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουμε και την κανονική ροή πτώσης των μαλλιών μας, αλλά πώς ξεχωρίζουμε αν είναι στο φυσιολογικό ποσοστό, αν θέλετε, ή έχουμε πρόβλημα τριχόπτωσης, είτε άντρες είτε γυναίκες. Πράγματι, υπάρχει εποχική λεγόμενη τριχόπτωση, η οποία εμφανίζεται τώρα τους φθινοπορεινούς μήνες. Πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι είναι φυσιολογικό να πέφτουν τα μαλλιά μας σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, η καθημερινή απώλεια περίπου 100 με 150 τριχών είναι φυσιολογική. Στην εποχική τριχόπτωση συνήθως έχουμε λίγο πιο έντονη, λίγο μεγαλύτερη τριχόπτωση από το φυσιολογικό. Κανείς το αποδίδει πολλές φορές το άγχος, το στρες και δεν αναζητά ιατρική βοήθεια. Όμως, όταν η τριχόπτωση αυτή επιμείνει ή όταν αρχίσει κανείς να βλέπει εμφανή αρρέωση στα μαλλιά του, πρέπει σίγουρα να επισκεφθεί τον δερματολόγο για να δούμε ποια είναι η αιτία και να πάρει κανείς την κατάλληλη θεραπεία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιες είναι οι θεραπείες που μπορεί να κάνει κάποιος για την τριχόπτωση? Ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε τη διάγνωση, καθώς η τριχόπτωση δεν είναι πάντα μίας μορφής. Υπάρχει τριχόπτωση που είναι κληρονομική, όπως είναι η ανδρογενετική αλοπεκία στους άνδρες, η λεγόμενη φαλάκρα που εμφανίζουν οι άνδρες. Αντίστοιχα, υπάρχει και στις γυναίκες η ανδρογενετική αλοπεκία. Μπορεί να έχουμε αυτοάνωσες αιτιολογίες ή ορμονικές αιτιολογίες τριχόπτωση. Η θεραπεία σε κάθε μία από αυτές τις μορφές είναι διαφορετική. Όμως, υπάρχουν δύο θεραπείες που εφαρμόζονται σε κάθε μορφή τριχόπτωσης και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, τόσο στη συντήρηση όσο και στο να έχουν πιο υγιή, πιο δυνατά μαλλιά. Και αυτές είναι η μινοξιδίλη, η οποία εφαρμόζονται σε μορφή λοσιόν, σε μορφή σπρέι διαλύματος, και φυσικά το PRP, που είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία. Το PRP νομίζω είναι αυτό που ακούμε περισσότερο τα τελευταία ειδικά χρόνια και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα για να μάθουν και οι τηλεθεατές. Το PRP, όπως είπαμε και πριν, είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία και εφαρμόζεται σε πάρα πολλές ιατρικές ειδικότητες, αλλά και στη δερματολογία, σε πάρα πολλά δερματικά προβλήματα. Πρόκειται για το πλάσμα του αίματός μας. Γίνεται λοιπόν μια αιμολυψία, ξεχωρίζουμε το πλάσμα, είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, το ενεργοποιούμε και στη συνέχεια αυτό το εισάγουμε στις περιοχές που πάσχουν, δηλαδή στο τριχωτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια παράγουν αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν στον έντονο πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους φυλάκους των τριχών. Και έτσι έχουμε ουσιαστικά σταθεροποίηση μιας τριχόπτωσης, σταματάει δηλαδή η τριχόπτωση ήδη από τις πρώτες συνεδρίες, και έχουμε αύξηση τη διαμέτρου της τρίχας και πολλά μαλλιά τα οποία πρόσφατα έχουν χαθεί μπορούν να ξαναβγούν. Έχουμε λοιπόν πολλαπλά ωφέλη από την αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP. Έτσι όπως το ακούει κάποιος γιατρέ, έχει την απορία πώς εφαρμόζεται, μας είπατε τη διαδικασία, λόγω του ότι ακούμε το αίμα, διαχωρισμός, εφαρμογή και ακούγεται επίπονο στα αυτιά κάποιων. Είναι πολύ απλή σαν θεραπεία. Η αιμολυψία, η οποία γίνεται ουσιαστικά, χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο αίμα από αυτό που δίνουμε όταν κάνουμε εξετάσεις αίματος. Οι μελανίτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται, είναι πολύ λεπτές. Υπάρχει και τρόπος να κάνουμε και αναισθησία στο τριχωτό, ώστε κανείς να μην αισθανθεί σχεδόν τίποτε. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Φανταστείτε ότι την κάνουν ακόμη και παιδιά, που μπορεί να πάσχουν από άλλες μορφές αλοπαικίας, όπως είναι η γυροειδής αλοπαικία, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Με τι συχνότητα θα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη θεραπεία για να υπάρξουν αποτελέσματα? Χρειάζονται οπωσδήποτε συνεδρίες. Εφαρμόζουμε την θεραπεία μία φορά το μήνα και ανάλογα με το πρόβλημα μπορεί να κάνουμε από 4 έως 10 ή παραπάνω συνεδρίες, ανάλογα με το αν η μορφή είναι ανδρογενετική, αν είναι αυτοάνωσης αιτιολογίας. Και συνήθως βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα στη σταθεροποίηση από τις πρώτες συνεδρίες. Μάλιστα. Γιατρέ, υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων όπου χάνουν κατά τόπους το τριχωτό τους, είτε αυτό αφορά φρύδια, κατά τόπους στο σημείο του κεφαλιού. Αυτό γιατί γίνεται?
είναι η λεγόμενη γυροειδής αλλοκακία. Όλοι θα έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κατά τόπους να μην έχουν μαλλιά, να έχουν δηλαδή πλάκες και νες στο τριχωτό. Αυτό είναι συνήθως αυτοάνωσες αιτιολογίες. Η γυροειδής αλλοπαιχεία λοιπόν έχει να κάνει και με κληρονομικότητα, αλλά κυρίως το ανοσοποιητικό μας σύστημα αναγνωρίζει τους συλλάβους των τριχών σαν κάτι ξένο. Πάει λοιπόν και επιτίθεται στους συλλάβους των τριχών και έτσι έχουμε απώλεια των μαλλιών τοπικά. Και έχουμε αυτό λοιπόν το αντιαισθητικό φαινόμενο που πολλές φορές δημιουργεί και έντονα ψυχολογικά προβλήματα στους ασθενείς. Συνήθως ένας εκκλητικός παράγοντας για να εμφανιστεί η γυροειδής αλλοπαιχεία είναι το άγχος. Οι περισσότεροι λοιπόν πριν εμφανίσουν τη γυροειδή αλλοπαιχεία για κάποιο λόγο είχαν βιώσει κάποιο έντονο στρες και στη συνέχεια εμφάνισαν την αλλοπαιχεία αυτή. Αν είναι λόγω άγχους, γιατρέ, είναι κάτι το οποίο διορθώνεται και δεν εμφανίζεται ξανά ή είναι κάτι το οποίο με το άγχος και πάλι θα εμφανιστεί στο άτομο? Το άγχος είναι ο εκκλητικός παράγοντας, καθώς δεν εμφανίζουν όλα τα άτομα που έχουν άγχος γυροειδή αλλοπαιχεία, αλλά προδιατεθειμένα άτομα μπορεί να οδηγηθούν μετά από ένα έντονο στρες. Η γυροειδής αλλοπαιχεία είναι μια απρόβλεπτη κατάσταση, δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί. Είναι κάτι το οποίο χρήζει σίγουρα θεραπεία και υπάρχουν διάφορες μορφές γυροειδούς αλλοπαιχείας. Πέρα από την καταπλάκας μορφή υπάρχει η λεγόμενη οφίαση που χάνει κανείς τις τρίχες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Υπάρχει η ολική μορφή όπου χάνει κανείς όλες τις τρίχες του τριχωτού. Η καθολική μορφή όπου κανείς χάνει όλες τις τρίχες από το τριχωτό, τα φρύδια, τις βλεφαρίδες και τις σωματικές τρίχες και η διάστητη μορφή γυροειδούς αλλοπαιχείας. Είναι δηλαδή πολλά τα είδη και θέλει σίγουρα αντιμετώπιση άμεση. Αναφέρατε και την κληρονομικότητα προηγουμένως όσον αφορά τη γυροειδή αλλοπαιχεία και θα ήθελα να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνουν τα άτομα όταν γνωρίζουν ότι έχουν αυτό το κληρονομικό. Υπάρχει κληρονομική συσχέτιση και έχει βρεθεί ότι κάποια γονίδια παίζουν ρόλο. Καθώς οι περισσότεροι ασθενείς που εμφανίζουν γυροειδή αλλοπαιχεία έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον και κάποιον άλλον ο οποίος έχει εμφανίσει την νόσο. Δυστυχώς για την κληρονομικότητα προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει κάποια γονιδιακή θεραπεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Να πούμε ότι πολλές φορές η γυροειδής αλλοπαιχεία σχετίζεται και με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι αυτοάνωσες θηρεοειδίτιδες, όπως είναι ψωρίαση, λεύκη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που έχει να κάνει με την αυτοανοσία του οργανισμού μας. Πώς γίνεται η διάγνωση, γιατρέ? Η διάγνωση είναι συνήθως κλινική, δηλαδή ο ασθενής επισκέπτεται τον γιατρό και είναι εμφανή η αιτιολογία. Πολλές φορές όμως μπορεί να μας μπερδέψει μια τέτοια αλλοπαιχεία και θα πρέπει να τη διαφοροδιαγνώσουμε από άλλες μορφές. Οπότε εκεί ίσως χρειαστεί κάποιο φωτοτριχοριζόγραμμα ή κάποια βιοψία που κάνουμε και έτσι βλέπουμε ακριβώς ποια είναι η μορφή της αλλοπαιχείας. Καταλαβαίνουμε ότι η θεραπεία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλάζει ανάλογα με το είδος της αλλοπαιχείας που μπορεί να έχει κάποιος. Αλλά ποιες είναι οι θεραπείες που προσφέρονται? Ουσιαστικά στη γυροειδή αλλοπαιχεία εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία το PRP, που είπαμε είναι η αυτόλογη μέσο θεραπεία. Ευαίσως χρειαστούν αρκετές συνεδρίες. Είναι ινοξυδίλη, τοπικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών μπορούν να βοηθήσουν κάποιες φορές. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν κάποιες τοπικές ερεθιστικές ουσίες που τοποθετούνταν στο δέρμα, που όμως επειδή έκαναν έντονο ερεθισμό πλέον έχουν εγκαταλειφθεί. Και σήμερα υπάρχουν και κάποιοι βιολογικοί ενέσιμοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται και σε άλλα αυτοάνωσα νοσήματα όπως είναι η ψωρίαση, που βοηθούν πάρα πολύ στη γυροειδή αλλοπαιχεία. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι. Το PRP πάντα παραμένει στην κορυφή των θεραπευτικών μας επιλογών και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα ακόμη και σε επίμονες περιπτώσεις. Γιατρέ, όταν μιλάμε για ολική γυροειδούς αλλοπαιχεία, υπάρχει λύση σε αυτό? Επειδή έχουμε δει ότι μπορεί να γίνει εμφύτευση μαλλιών και σε φρύδια και σε γένια και έχει προχωρήσει η επιστήμη σε αυτόν τον τομέα. Για να κάνουμε εμφύτευση μαλλιών θα πρέπει να υπάρχουν υγιή μαλλιά στην δότρια χώρα, στην ηνιακή περιοχή. Όταν λοιπόν έχουμε μια γυροειδή αλλοπαιχεία που περιορίζεται σε μία ή δύο πλάκες,
οι οποίες είναι σταθερές για χρόνια, εκεί μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε μεταμόσχευση μαλλιών. Πάντα όμως υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή είναι αυτοάνωσο νόσημα, το νοσοποιητικό μας να επιτεθεί στις μεταμοσχευμένες αυτές τρίχες και να τις ρίξει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα εάν κάποιος έχει σταθερή μορφή γυροειδούς επί χρόνια. Σε ολικές μορφές δεν μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση, γιατί δεν υπάρχουν μαλλιά να τα πάρουμε ώστε να τα τοποθετήσουμε στην πάσχουσα περιοχή. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.